Καλησπέρα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε απόψε. Ιστορίες γνωριμιών από το διαδίκτυο, το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος προσοχή σε φωτογραφίες και βίντεο που στέλνουμε. Το πρώτο μέρος είναι βασισμένο σε μια επιστολή που έχει στείλει μια φίλη και το άλλο είναι μια παράκληση για το βίντεο που έχω κάνει στα αγγλικά για την εκδικητική πορνογραφία να το κάνω και στα ελληνικά. Πάμε πρώτα στην επιστολή. Γεια σου Θέκλα, σε βρήκα από το YouTube και είσαι φανταστική. Συγχαρητήρια για τα υπέροχα βίντεο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ εδώ και λίγους μήνες είμαι στην αναζήτηση συντρόφου μέσω εφαρμογό γνωριμιών. Δεν μπορώ να πω ότι έχει πάει και πολύ καλά βέβαια. Θα μιλήσω για τρία περιστατικά. Με το πρώτο παιδί μιλούσαμε για κάποιες μέρες και μου ζήτησε να βγούμε. Συμφώνησα και ενώ την τελευταία μέρα που είπε ότι θα μου στείλει, θα μου στείλει αύριο γιατί είχε κάποιες δουλειέ, τελικά δεν μου έστειλε ποτέ. Ο δεύτερος άνθρωπος με τον οποίο μιλούσα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον. Μου έλεγε ότι ήθελε πολύ να με γνωρίσει και όταν κανονίσαμε μου έστειλε λίγη ώρα πριν για να μου πει ότι καλύτερα να το αφήσουμε γιατί έμεινε στο φίλο του και μαγείρεψε μαμά του φίλου του. Μετά από ώρες μου ζήτησε συγγνώμη και αφού αρχίσαμε να ξαναμιλάμε μου ζήτησε να ξανακανονίσουμε και όταν ήρθε η μέρα, δεν μου έστειλε ποτέ. Μου είπε ότι ήταν με τα ξαδέρφια του για γενέθλια και πιαν πάρα πολύ. Και τέτοιε μπλε. Σταμάτησα να του μιλάω και μου έστειλε ξανά ότι θα έρθει στην περιοχή μου και θα μου στείλει και τρει μέρε πριν εξαφανίστηκε, και μια μέρα πριν μου έστειλε ότι έσπαζε το κινητό του και μου στέλνει από ένα φίλο του. Θα πάει να φτιάξει το κινητό του και καλά και ελπίζει να μου στείλει αύριο. Φυσικά και μου έλεγε ψέματα, αφού ήταν ενεργό στο Facebook και στο Whatsapp μου έστειλε μετά τη μέρα που είχαμε ραντεβού. Όταν του είπα ότι ξέρω ότι μου λέει ψέματα και ότι είναι σε σχέση, θύμωσε, αλλά συνέχισε να μου λέει να τον εμπιστευτώ. Άξιος εμπιστοσύνη ο συγκεκριμένο πολύ. Έτσι μια μέρα του είπα και καλά πάω να το βρω στην περιοχή που μένει και ότι θα τον περιμένω στο σταθμό και θύμωσε, αλλά συμπεριφορά μου είπε να μην πάω και ότι δεν θέλει να με δει. Να σημειώσω ότι παραπάνω η παραπάνω ιστορία κράτησε τρει μήνε. Κακώ κρατάει μια ιστορία από το διαδίκτυο τρει μήνε χωρί γνωριμία από κοντά και χωρί επιβεβαίωση ότι αυτά που λέει ο καθένα για τον εαυτό του ισχύουν. Ο τρίτο με τον οποίο μιλούσα μου είπε ότι θέλει να με γνωρίσει, να βγούμε και γενικά είχαμε μια όμορφη συζήτηση για κάποιε μέρε. Όταν έφτασε η μέρα που θα βγαίναμε, μου έστειλε ότι δεν μπορεί και ότι τον πήραν τηλέφωνο τα ξαδέρφια του να πάει από εκεί να φάνε. Ήταν όλοι πολύ το... οικογενειόπληχτοι και καλά όλοι αυτοί. Ενώ το κανονίζαμε πόσε μέρε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου πάνω σε αυτά. Έχω καταλήξει ότι απλώ θέλουν να μιλάνε και να περνάνε τον καιρό του. Σε παρακαλώ, κάνε ένα βίντεο πάνω σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ που μου τα στείλες αυτά γιατί μου δίνεις μια ευκαιρία όντως για να κάνω ένα βίντεο πάνω σε αυτό. Συμπληρωματικό στα προηγούμενα βίντεο που είχαμε κάνει για τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Πότε τα είχαμε κάνει, τα είχαμε κάνει πριν κάνα μήνα, πριν δύο μήνες, τρει μήνες, αρχές του χρόνου νομίζω είχαμε κάνει ένα-δύο βίντεο για γνωριμίες για γνωριμίες μέσω διαδικτύου, μέσα από εφαρμογέ γνωριμιών, όπως είναι το Tinder και λοιπά, και το Bandu, και ποιε άλλες υπάρχουν κλπ. Λοιπόν, όπω είχα πει και τότε, θα το ξαναπώ και τώρα, ότι στις εφαρμογές γνωριμιών υπάρχουν διαφόρων ειδών άνθρωποι. Όποιο μπαίνει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή σε μια εφαρμογή γνωριμιών δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και ελεύθερο ή ελεύθερη και ότι αυτά που ισχυρίζεται για τον εαυτό του ισχύουν. Και ότι όντω, αν λέει θέλω σχέση, σημαίνει ότι θέλει σχέση, ότι επιδιώκει να κάνει μια σχέση, αλλά λέει ότι είναι ελεύθερο, ότι είναι ελεύθερη, ότι ισχύουν αυτά που λέει. Ξέρω ότι αρκετοί από εσά εδώ στο κανάλι δεν είστε υπέρ των γνωριμιών μέσω διαδικτύου. Όχι πολύ, αρκετοί. Όχι όλοι, όχι πλειονότητα, αλλά κάποιοι από εσά έχετε τι αμφιβολίε σα και καταλαβαίνω και γιατί έχετε τι αμφιβολίε σα, επειδή προφανώ έχετε βιώσει παρόμοια περιστατικά με αυτά που μα περιγράφει η κοπέλα και κάποιοι έχετε βιώσει και χειρότερα. Όμω, εγώ έχω τη γνώμη ότι είναι ένα αναγκαίο κακό στην εποχή μα η χρήση του διαδικτύου για γνωριμίες, ρομαντικέ, για γνωριμίες, για, γνωριμίες ρομαντικές, για ρομαντικές γνωριμίες και λόγω των ρυθμών της ζωής, αλλά και λόγω της πανδημίας, της, της καραντίνας και του κοινωνικής αποστασιοποίησης. στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει ανοίξει εστίαση, στην Κύπρο έχει ανοίξει το τελευταίο μήνα και, και, και δείτε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης κλπ. Ακόμη δεν υπάρχει... Ε, δεν είναι ανοιχτή η ώστε να μπορεί ο κόσμο να βγει έξω, να πάει σε ένα μπαρ, να πάει σε ένα εστιατόριο, να πιάσει κουβέντα, να γνωρίσει ανθρώπου σε φυσικό χώρο. Και η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ και σε φυσικό χώρο να γνωρίσει ανθρώπου, δεν υπάρχει κάποιο που να σου εγγυηθεί ότι αυτή η γνωριμία θα βγει σε κάτι όπω αυτό που προσδοκά. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών, πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θέλουμε. Εμεί οι ίδιοι. Εγώ που μπαίνω στην ιστοσελίδα γνωριμιών, τι ψάχνω. Ψάχνω για τελείωτες συζητήσεις μέσω chat. Ψάχνω για τηλεφωνικές επικοινωνίες και για cyber. Ψάχνω να γνωρίσω ενδιαφέροντες ανθρώπους, να βγω μερικά ραντεβού και αν ταιριάξω και ταιριάξουμε με κάποιον από αυτούς να δημιουργήσω μια σχέση. Τι ψάχνω. Αν αυτό που ψάχνεις, φίλε είναι ένα σύντροφο για δημιουργία ρομαντικής σχέσης, δεν το αφήνεις να παρατραβήξει το παιχνίδι τρει μήνε. Να συνομιλεί με κάποιον, να στέλνει μηνύματα, να σου στέλνει μηνύματα, να του λες, να σου λέει και να μην βρίσκεστε. Κάποιο ο οποίο είναι ελεύθερο και διαθέσιμο για σχέση και μπαίνει σε μια εφαρμογή με γνωριμιών με σκοπό να γνωρίσει μια κοπέλα. Θα βρει το χρόνο και θα κάνει τον κόπο να συναντηθεί με την κοπέλα αυτή και να μιλήσει μέσω βιντεοκλήσεις με αυτή την κοπέλα, να, να δει ο τον άλλο, να δουν ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το προφίλ και να μιλήσουν στο τηλέφωνο και να στείλουν μηνύματα αλλά σύντομα να συναντηθούν και από κοντά. Και έχουμε πει ξανά ότι η συνάντηση γίνεται σε ασ... με ασφάλεια. Γίνεται σε κάποιο μέρος που να ε, υπάρχει και άλλος κόσμος. Αν, αν δεν είχαμε την καραντίνα θα λέγαμε σε ένα πολυπληθές εστιατόριο ή σε, ένα κεντρικό, σε μια κεντρική καφετέρια όχι κάπου απομακρυσμένα, να πάει ο καθένας με το δικό του αυτοκίνητο σε εκείνο το μέρος. Ε, δεν πηγαίνουμε για πρώτη συνάντηση αγνώστων ανθρώπων στα σπίτια τους ή να τους προσκαλούμε αυτούς στα σπίτια μας. Αυτή είναι βασική κανόνες ασφαλείας και δεν είναι καλή ιδέα να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και την κρίση μας γιατί έχουμε, έχουμε, ακούσει πολλά να γίνονται στις μέρες μας. Και όχι μόνο σε γνωριμίες διαδικτυού, αλλά και σε γνωριμίες από κοντά. Ε, προστατεύουμε τον εαυτό μας από σωματικούς κινδύνους, αλλά τον προστατεύουμε και από συναισθηματικούς κινδύνους. Πώς? Εάν ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε παρατραβάει τη συζήτηση και αποφεύγει να συναντηθούμε, σημαίνει ξεκάθαρο ότι έχει κόλλημα για να συναντηθούμε. Το πιο συνηθισμένο κόλλημα είναι ότι είναι ήδη παντρεμένος ή παντρεμένη ή ήδη βρίσκεται σε σχέση. Δεν υπάρχει άλλος λόγος για τον οποίο κάποιος να ανταραβερίζεται με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, με βιντεοκλήσεις ίσως, αλλά από κοντά να μην βρίσκεται. Σημαίνει ότι κάνει ό,τι κάνει προκειμένου να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά του και να μην πιαστεί στα πράσα. Είδε όταν του είπε: Έρχομαι στην πόλη που μένει ή έρχομαι στην περιοχή που μένει και να με περιμένει στο σταθμό, ότι θύμωσε και σε μπλόκαρε αυτό. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο χθε. Λέει: Όταν σε μπλοκάρει ένα τοξικό, είναι να χαίρεσαι, λέει, γιατί είναι σαν να και βγήκαν τα σκουπίδια έξω μόνα του. Δεν χρειάζεται να βγάλει εσύ έξω τα σκουπίδια που είναι ένα καθήκον οικιακό που μα αρέσει. Το να βγάζει έξω τα σκουπίδια και, και, βαρύ και κουραστικό και βρώμικο κιόλα. Μυρίζουν τα σκουπίδια πολλέ φορέ. Να βγάζει τα σκουπίδια έξω δεν μα αρέσει. Λέει, όταν ένα τοξικό σε μπλοκάρει, ένα άνθρωπο αδιάγνωστο, ένα άνθρωπο που λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για σένα, να χαίρεσαι, λέει, όταν σταματήσει να σου μιλάει, όταν σε αποκόψει, γιατί σημαίνει ότι τα σκουπίδια βγήκαν έξω μόνα του. Πήραν πόδια και βγήκαν έξω από μόνα του. Σκεφτείτε τι ωραία θα ήταν να πήγαιναν τα σκουπίδια μα μόνα μα στον κάδο απορριμμάτων και να μην, χρειαζ, να μην χρειαζόταν να τα κουβαλούσαμε εμεί καθημερινά. Λοιπόν, άρα κάνουμε κινήσει, ούτω ώστε να ξεκαθαρίσει μία γνωριμία από την αρχή, αν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι άμα βγούμε ένα ραντεβού με κάποιον, ότι αμέσω θα τα φτιάξουμε και αμέσω κάναμε σχέση και θα ορίσουμε και ημερομηνία γάμου και θα παραγγείλουμε και βέρε. Καμία σχέση. Η πρώτη γνωριμία είναι διερευνητική. Διερευνητική, δηλαδή πας και συναντιέσαι με έναν άνθρωπο για να δει πώ νιώθει την παρουσία εκείνου του ανθρώπου. Στη φυσική του παρουσία, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μιλά από το τηλέφωνο ή να μιλά με απομηνύματα ή να μιλά με σοβιτιοκλήσει και πάρα πολύ διαφορετικό να μιλήσει από κοντά. Να δει πώ είναι η φυσική παρουσία εκείνου του ανθρώπου, να δει πώ νιώθει, αν νιώθει ασφαλή, αν νιώθει καλά, αν νιώθει θετικά συναισθήματα, ή αν νιώθει φόβο ή αν νιώθει απέχθεια, να ακούσει το αισθηκτό σου τι σου λέει. Να δει αν υπάρχει και μια φυσική έλξη, μπορεί να νιώσει ασφαλή, να νιώσει καλά, αλλά να μην υπάρχει φυσική έλξη. Οπότε στην περίπτωση που δεν υπάρχει φυσική έλξη, δεν υπάρχει και νόημα να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση. Η ερωτική σχέση χωρί φυσική έλξη δεν έχει νόημα. Να έχουμε με πάντα στο μυαλό μα ότι μπορεί και εμά να μην μα αρέσει ο άλλο. Όχι να σκεφτόμαστε μήπω δεν θα αρέσουμε στον άλλον ή στην άλλη. Μήπω δεν είμαστε αρκετά όμορφοι, αρκετά ε, εντυπωσιακοί εμφανισιακά. Μήπω δεν είμαστε αρκετά ε, σεξι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και πάμε και η έγνοια μας είναι να αρέσουμε και δεν ανοίγουμε τα μάτια μας να δούμε αν ταιριάζουμε με τον άνθρωπο εκείνον με τον οποίο α, πάμε να συναντηθούμε. Το πρώτο ραντεβού δεν είναι για να τα φτιάξουμε, το πρώτο ραντεβού δεν είναι για να πάμε στο κρεβάτι, το πρώτο ραντεβού είναι για να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο και να διαπιστώσουμε η διησόμαση, εάν αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικός, υπάρχει, αν νιώθουμε ασφαλή στην παρουσία αυτού του ανθρώπου και αν υπάρχει έλξη. Και φυσικά στην πρώτη συνάντηση κάνουμε συζήτηση, μιλάμε, ρωτάμε να μάθουμε πληροφορίες για τον άλλο άνθρωπο, απαντάμε και εμείς με ειλικρίνεια και ευθύτητα στις ερωτήσεις που μας κάνει ο άλλος άνθρωπο. άνθρωπος, δίνουμε έμφαση στο τι είδου ερωτήσεις μας κάνει. Αν κάποιο παίρνει συνέχεια την κουβέντα στο σεξουαλικό, αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί σαν να μας λέει εμέσως πλησσαφώς ότι εμένα το σεξ με ενδιαφέρει και όχι τίποτε άλλο. Δεν λέω, να μην, δεν λέω ότι είναι κακό να κάνει κάποιο κάποια αστεία, ή να πει κάποια επονούμενα, αλλά αν όλε οι κουβέντε και όλε οι συζητήσει είναι πάνω σε εκείνο το κομμάτι, μιλά πολύ για αυτό που σε ενδιαφέρει. Και άμα βρεθούν από κοντά δύο άνθρωποι, τότε θα συνεχίσει η επικοινωνία μέσω μηνύματα, με μηνυμάτων τηλεφώνων, θα ξανασυναντηθούν στην περίπτωση που και οι δύο είναι ικανοποιημένοι από τον άνθρωπο που έχουν γνωρίσει, είναι και οι δύο ελεύθεροι και είναι και οι δύο διαθέσιμοι και επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Η ερωτική σχέση φτιάχνεται σιγά σιγά, δεν φτιάχνεται από την πρώτη συνάντηση. Αλλά αν παρατραβάμε το τσάτ και τη συζήτηση σε ιστοσελίδε γνωριμιών για μήνε, για εβδομάδε και για μήνε, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Ναι, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Αν ο σκοπό μα είναι να παίξουμε, αν ο σκοπό μα είναι να αποσχοληθούμε, που λέμε στην Κυπρική Διάλεκτο, δηλαδή να αποσχοληθούμε με κάτι, να περάσει ευχάριστα η ώρα μα ή να καταπολεμήσουμε την ανία μα, εντάξει, να μιλάμε για μήνε μέσα από μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Αν ο σκοπό μα είναι να γνωρίσουμε ανθρώπους με σκοπό να επιλέξουμε και να επιλεχθούμε από τον άνθρωπο που ταιριάζουμε και θέλουμε και το, θέλουμε και μας θέλει να κάνουμε μια σχέση, δεν σπαταλάμε χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Επίσης ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καλή ιδέα να το προσέξουμε είναι ότι παρατηρείται σε χρήστε. Σε συχνού χρήστε τέτοιων ιστοσελίδων γνωριμιών ή εφαρμογών γνωριμιών, μια συναισθηματική κόποση και μια συναισθηματική κατάπτωση αν παραμένουν ενεργοί στην εφαρμογή για πολύ καιρό. Δηλαδή να κάτσεις δύο-τρει μήνες, να μπαίνεις καθημερινά στην εφαρμογή, να μιλάς με τον ένα, με τον άλλο, να μιλάς με τη μία, με την άλλη, να ελπίζεις από εκεί, να ελπίζεις από εδώ, να, να κάνεις όνειρα από εκεί, να κάνεις όνειρα από εδώ, να κάνεις συζητήσεις με πολύ κόσμο για πολύ καιρό, υπάρχει περίπτωση να προκύψει και συναισθηματική κόποση και να εξαντληθείς και να πέσει και η αυτοεκτίμηση σου. Και ίσω να νιώσει και άσχημα ψυχολογικά, γιατί αν συνεχώ συνομιλεί με πολλού ανθρώπου και στην ουσία τρώ χιλόπιτες, όταν κανεί δεν θέλει να συναντηθεί μαζί σου, τότε αυτό σε κουράζει ψυχικά. Γι' αυτό οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τι ιστοσελίδε γνωριμιών με ένα παραγωγικό τρόπο θα σου πούν συνήθω ότι μπαίνω στην ιστοσελίδα, μπαίνω ένα-δύο μέρε, Κάνω κάποιο φιλτράρισμα, μιλάω με κάποιου ανθρώπου, επιλέγω ένα-δυο από εκείνου του ανθρώπου να συναντηθώ από κοντά και βγαίνω από την ιστοσελίδα γιατί είναι πολύ κουραστικό συνεχώ να ανοίγουν νέοι δρόμοι, νέε ευκαιρίε και συνήθω είναι ευκαιρίε για νέε απογοητεύσει. Ότι, όχι ότι όλε οι γνωριμίε μέσω διαδικτύου είναι απογοητευτικέ, αλλά θα έλεγα ένα 8-9% το γνωριμιών μέσω διαδικτύου να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ε, σχέσης με τον τρόπο που την έχουμε στο μυαλό μας. Ένα ξέρω εγώ 91-92%-93% θα είναι απλώς πασαμάς που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο, δηλαδή απλώς ε, να είχαμε να λέγαμε, να περνάμε την ώρα μας. Και πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του βίντεο, το οποίο είναι πρόσοχη, στις φωτογραφίες και βίντεο που στέλνουμε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε προσωπικά, σε ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών, μέσα από το διαδίκτυο γενικότερα. Το θέμα της εκδικητικής πορνογραφίας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι ένα έγκλημα που επιτελείται συχνά στις μέρες μας λόγω της δύναμης του διαδικτύου, γιατί και παλιότερα υπήρχε αυτό το έγκλημα, αλλά υπήρχε με άλλη μορφή. Πώς ήταν παλιότερα. Ενώ στη σημερινή εποχή εκδικητική πορνογραφία σημαίνει θέλω να εκδικηθώ μια κοπέλα η οποία δεν μου έκανε το χατήρι να προχωρήσει μαζί μου. Ή θέλω να εκδικηθώ την πρώην μου η οποία αποφάσισε να χωρίσει μαζί μου και εγώ δεν ήθελα να χωρίσουμε. Ή θέλω να εκδικηθώ τον πρώην μου ο οποίος προχώρησε και έκανε άλλη σχέση και με άφησε μένα. Ή θέλω να εκδικηθώ κάποιον με τον οποίο είχα συνομιλία και δεν οδήγησε η συνομιλία εκεί που ήθελα. Γιατί έχουν συμβεί πολλοί και περιστατικά που γυναίκε έχουν κάνει εκδικητική πορνογραφία προ του άνδρε, άνδρε έχουν κάνει εκδικητική πορνογραφία προ άλλου άνδρε. Παρόλο που οι περισσότερε περιπτώσει εκδικητική πορνογραφία στατιστικά είναι από άνδρε προ γυναίκε. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Άρα, όσοι από εμά. Όσοι από εμάς αποφασίσουμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με τις εφαρμογές γνωριμιών και τις ιστοσελίδες γνωριμιών για να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να ταιριάξουμε και μπορεί να προχωρήσουμε στην δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης, προσέχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ να μην στέλνουμε προσωπικές μας φωτογραφίες που να μην φοράμε όλα μας τα ρούχα, που να είναι σε ξυπόζες, ή βίντεο ή φωτογραφίες ή βίντεο τα οποία να μα ζητάει ο άλλο να ανταλλάξουμε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι οποίε από texting καταλήγουν σε sexting. Texting σημαίνει να στέλνει μηνύματα ο ένα μεταξύ των άλλων. Sexting σημαίνει να στέλνει τολμηρέ φωτογραφίε και μηνύματα με τολμηρό περιεχόμενο. Οτιδήποτε στέλνετε σε άνθρωπο που δεν γνωρίζετε και με τον οποίο συνομιλείτε μέσω διαδικτύου, να σκέφτεστε ότι αυτό που έστειλαν μπορεί να βγει δημόσια. Αν αυτό που έστειλα αντέχει να βγει δημόσια, αν αυτό που θα στείλω αντέχει να βγει δημόσια, ναι να το στείλω. Γιατί υπάρχει πάντοτε η περίπτωση πίσω από το προφίλ με το οποίο συνομιλείτε να βρίσκεται κάποιο άνθρωπο που είτε σα γνωρίζει ήδη και θέλει να σα εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε κάποιο άνθρωπο ο οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για λανθασμένου σκοπού. Οπότε προσέχουμε και δεν στέλνουμε με τίποτα φωτογραφίε, compromising photos, τι λένε Ιγγλεζή, οι εγγλέζοι, φωτογραφίε οι οποίε δεν θα θέλαμε να, 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 αναρτηθούν σε μια πλατεία, σε μια αφήση. Προσέχουμε πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά στα ζευγάρια, ανθρώπους που είναι ήδη σε σχέση, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εξαιρετικά υψηλή εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ανθρώπων, ώστε να ανταλλάξουν τόσο προσωπικές φωτογραφίες. Είμαι εναντίον της διαδικασίας κινηματογράφησης της ερωτικής πράξης, αν ο σύντροφος ή η σύντροφος μας, μας ζητήσει να κινηματογραφήσουμε με το κινητό μας ή ξέρω με μια, κινη... με μια κάμερα την ερωτική πράξη τάχα και καλά για να τη ξαναδούμε μετά και να τη χρησιμοποιήσουμε ως ένα δικό μας homemade porn, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα δηλαδή, να πούμε όχι, γιατί με έναν άνθρωπο που είμαστε μαζί τώρα... Και ειδικά έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά, μπορεί να είμαστε 6 μήνε μαζί, μπορεί να είμαστε ένα χρόνο μαζί, μπορεί να είμαστε 3 μήνε μαζί, μπορεί ο άλλο στην αρχή τη γνωμονομία να μα δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο και στην πορεία να βγάλει ένα διαφορετικό πρόσωπο, δεν, κινημα, δεν, δεν συνενούμε στην κινηματογράφηση τη σεξουαλική μα ζωή και προστατεύουμε τον εαυτό μα με, ε, με την αποχή από το να στέλνουμε φωτογραφίες Πολύ προσωπικέ, γυμνέ, δικέ μα, ακόμη και στο σύντροφό μα. Και άμα σπει ο σύντροφό μα, γιατί δεν μου στέλνει, να πει αυτό θα βρεθούμε από κοντά. Δεν σ' αρέσει από κοντά, γιατί να σου στείλω. Ένα άνθρωπο, ο οποίο αγαπάει τον την σύντροφό του και ο ή η συντροφο του του εξηγεί ότι τη εξηγεί ότι δεν νιώθω άνετα να στείλω φωτογραφία το σώμα μου, θα το σεβαστεί και θα πει, αφού έχω τον πραγματικό άνθρωπο στην αγκαλιά μου, τι χρειάζομαι τη φωτογραφία. Τι τη χρειάζομαι. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό ότι συμβαίνει, είτε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο, είτε φωτογραφίες με ερωτικό περιεχόμενο, να, να βγαίνουν στο διαδίκτυο μέσω του εγκλήματος που ονομάζεται εκδικητική πορνογραφία. Άμα σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο, μη διστάσετε λεπτό, κατευθείαν στις αρχές, στην αστυνομία, που θα σας παραπέμψουν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, κατευθείαν καταγγελία, Α, για κάτι τέτοιο, εάν κάποιος σα έχει κάνει, έχει εγκληματίσει ει βάρο σα με αυτόν τον τρόπο. Δεν φταίμε εμεί αν ο άλλο δεν μα σέβεται και βγάζει προσωπικό περιεχόμενο το οποίο μοιραστήκαμε νιώθοντα εμπιστοσύνη μαζί του ή μαζί τη με προσωπικό τρόπο στο διαδίκτυο. Πρέπει οπωσδήποτε να καταγγέλνονται αυτέ οι περιπτώσει και οπωσδήποτε όταν γίνει η καταγγελία τότε ενεργοποιούνται και οι μηχανισμοί για να κατεβεί αυτό το υλικό και να σωθεί όσο περισσότερο σώζεται η κατάσταση. Γιατί όσο περισσότερο καθυστερούμε να πάμε να κάνουμε την, την καταγγελία, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζεται αυτό το υλικό στο διαδίκτυο. Προσοχή. Προσοχή. Και κυρίω μεγαλύτεροι άνθρωποι που δεν έχουν καλή τεχνογνωσία, που δεν γνωρίζουν πώ λειτουργεί το διαδίκτυο, που δεν γνωρίζουν πώ λειτουργούν τα κινητά, έξυπνα κινητά τηλέφωνα κλπ. Ε, μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε καλά, μην εμπιστεύεστε ανθρώπους για τους οποίους έχετε αφιβολίες, μην στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο τα οποία δεν θα θέλατε με τίποτα να αναρτηθούν στην πλατεία της γειτονιάς σας, του χωριού σας, της πόλης σας. Ε, και κλείνω με αυτό ότι δεν φταίει το θύμα της εκδικητικής πορνογραφίας για αυτό που συμβαίνει, ο θήτης φταίει, ο θήτης πρέπει να καταγγέλλεται και ο θήτης πρέπει να τιμωρείται και στην περίπτωση που κάποιος έχει πέσει θύμα εκδικητικής πορνογραφίας, πέραν από την καταγγελία που πρέπει να κάνει άμεσα, πρέπει να ζητήσει και άμεσα ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να ξεπεράσει το τραύμα, το ψυχικό που είναι πολύ σοβαρό όταν εκτεθούμε με τέτοιο τρόπο η γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440, η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια, η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι το 1590. Α ζείτε σε κάποια άλλη χώρα, ψάξτε να βρείτε την εθνική γραμμή για τη βία στη χώρα σα. Όλε οι χώρε έχουν ευνομούμενε. Και καταγγείλτε τέτοια περιστατικά, ζητήστε βοήθεια και εντροπή πρέπει να έχει αυτό που κάνει αυτό το έγκλημα, όχι αυτό που είναι θύμα αυτού του εγκλήματο. Άρα, ανακεφαλαιώνοντα για όλο το βλόγκ χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές γνωριμιών με διακριτικότητα, με σύνεση και εστιασμένοι πάνω στους στόχους τους δικούς μας, όχι τους στόχους των άλλων και έχοντας εμπιστοσύνη στον gut instinct μας και στην κρίση μας, να μην παραμυθιαζόμαστε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε ανοιχτά και τα λένε όλα έξω από τα δόντια, είναι άνθρωποι που να μην τους φοβάσαι. Οι άνθρωποι που αποφεύγουν τη συζήτηση και λένε διάφορε δικαιολογίε και διάφορε χαζομάρε, να του φοβάστε. Του ανθρώπου που δεν είναι ανοιχτοί, που δεν είναι ανοιχτό βιβλίο, που δεν μπορεί να του διαβάσει. Είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Μακριά από ανθρώπου που δεν εξηγούν τη συμπεριφορά του, που δεν θέλουν να μιλήσουν για το τι έχουν προκαλέσει του άλλου, που δεν δείχνουν ενδυνάμωση, ενσυναίσθηση και άνθρωποι που δεν γνιάζονται για τα συναισθήματά μα. Γιατί πάμε στο διαδίκτυο, πάμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών για να κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη. Όχι για να αντιστοιχίσουμε. Και αν είστε πολύ καιρό σε εφαρμογέ γνωριμιών και έχετε κουραστεί, κάντε και ένα διάλειμμα. Καλό μα κάνει και κακό δεν μα κάνει. Φιλιά σε όλου. Καλό βράδυ. Γεια yeah.